τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακέ υπηρεσίε στου δημότε του μέσα από το σύγχρονο και ασφαλέ περιβάλλον του gov.gr έχουν πλέον οι Δήμοι της χώρας. Έτσι, εισάγεται ένα ψηφιακό τρόπο επικοινωνία του Δημότη με το Δήμο του, ενώ ταυτόχρονα εγκαινιάζεται μια νέα γενιά ομογενοποιημένων δημοτικών ψηφιακών υπηρεσιών. Οι θερίδε των Δήμων στο gov.gr προσφέρουν τρει βασικέ λειτουργίε: έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητα των Δήμων χωρί την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι έγκυρα σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και κατά την προσκόμισή του σε ιδιωτικού φορεί. Υποδοχή και διεκπαιρέωση αιτήσεων δημοτών από το gov.gr με πρώτη υπηρεσία τη βεβαίωση μόνιμη κατοικία. Και αυταπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίε των Δήμων και παρέχονται από το gov.gr. Η έκδοση πιστοποιητικών των Δήμων μέσω του gov.gr έρχεται να προσεθεί στι κοινέ δράσει που Διάζουν και υλοποιούν τα τελευταία δύο χρόνια τα Υπουργεία Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Εσωτερικών για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών των Δήμων. Έχουν προηγηθεί και ήδη παρέχονται ψηφιακά μέσω του gov.gr απευθεία στου πολίτε υπηρεσίε όπω η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακή κατάσταση, γέννηση, ηθαγένεια, εγκυτέρων συγγενών, ληξιαρχική πράξη γέννηση, γάμου, συμφώνου συμβίωση και θανάτου. Με την υποστήριξη τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο, σταδιακά θα ψηφιοποιούνται νέε διαδικασίε και θα εντάσσονται στι θηρίδε. Μέχρι στιγμή έχουν ενεργοποιηθεί θηρίδε για 28 Δήμου. Αγία Βαρβάρας, Αγρινίου, Έγινα, Αρτέων, Βόλβη, Δράμας, Δρυφίων Μεσαπίων, Ελασσόνα, Ελευσίνα, Ευρώτα, Ηρακλείου, Ιεράπετρα, Καλαμαριά, Κορίνθου, Λεβαδέων, Λιξουρίου, Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, Μεσολογίου, Μηλοποτάμου, Νίκια Αγίου Ιωάννη Ρέντι, Ξάνθη, Ξυλοκάστρου, Παλαιού Φαλήρου, Πειραιά, Πηλέα Πύργου, Σουφλίου και